Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα αραβάνι με καραμέλα. Το γλυκό αυτό είναι υπέροχο, είναι πεντανόστιμο, είναι πανεύκολο να το φτιάξετε. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ραβάνι με καραμέλα θα χρειαστούμε: για το ραβάνι 120 γραμμάρια σίκα αποξηραμένα, 250 γραμμάρια νερό βραστό, 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 100 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο, 100 γραμμάρια μαύρη μαλακή ζάχαρη, 2 αυγά μεσαία, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 10 γραμμάρια τζίντζερ φρέσκο, 200 γραμμάρια καρότα τριμμένα, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουταλιές της σούπας baking powder, 1 πρέζα αλάτι, βούτυρο για τη φόρμα και αλεύρι για τη φόρμα. Για τη σάλτσα, 200 γραμμάρια μαύρη μαλακή ζάχαρη, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 200 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο και 1 πρέζα αλάτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολη συνταγή και ουσιαστικά όλη μας συνταγή θα γίνει σε ένα μπολ. Λοιπόν, θα βάλω σίκα μέσα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κέικ να νιώθω ότι μέσα κάτι κρατσανίζει. Το σίκο μας βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει κρατσανιστό μέσα το ραβανί μας. Οπότε είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Ένα μαχαίρι, εδώ. Και θέλω να ψιλοκόψετε πάρα πολύ καλά τα σίκα. Εδώ. Θα ψιλοκόβουμε. Αλλά αυτά τα συγκεκριμένα σίκα που έχουν είναι καταπληκτικά, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω ψιλοκόψει το σίκο. Θα ρίξω μέσα σε ένα μπολ το σίκο. Και έχω καυτό νεράκι. Θα ρίξω το καυτό νερό μέσα και ουσιαστικά θα λειτουργήσει το σίκο σαν τσαγάκι μέσα στο νερό. Θα δώσει γεύση στο νερό, θα σπάσουν και τα σποράκια να πάνε μέσα στο νερό για να έχω αυτή την κρατσανιστή σύσταση που θέλω μέσα στο ραβανί μου. Λοιπόν, τέλεια. Θα ρίξω μέσα και τη σόδα και με το που ρίξω τη σόδα σε καυτό νεράκι λίγο θα αφρίσει. Αυτό είναι ακριβώς που θέλω, θέλω να βοηθήσει στο να γίνει αρωματικό αυτό το νεράκι εδώ πέρα. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε το ραβανί μας. Λοιπόν, επόμενο στάδιο, να λιώσουμε το βουτυράκι μας. Θέλω 100 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ και να σας πω σε αυτή τη συνταγή ότι χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπακ ανάλατο αλουμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. 50% κόβω εδώ. Τέλεια. Και έχω το κατσαρελάκι μου εδώ. Θα βάλω το βούτυρο να λιώσει. Τέλεια. Να σου πω ότι άμα χρησιμοποιήσετε και μπέρνουα ζέτ, δηλαδή κάψετε λίγο το βουτυράκι σας να πάρει αυτό το καστανό το χρώμα, θα γίνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Άμα μπορείτε, κάντε το. Άμα δεν μπορείτε, απλά λιώστε το. Και δεν χρειάζεται να κάψει τελείως. Αυτό το σημείο είναι μια χαρά. Προσθέτω το βούτυρο μέσα στο μπολ. Εδώ. Τέλεια. Επόμενο υλικό που έχω να βάλω μέσα, ποιο είναι, φίλε Μπελέση? Ζάχαρη. Βούτυρο μαζί με ζάχαρη μέσα, ανακατεύω. Δεν θα διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Απλά θα βοηθήσει την όλη διαδικασία. Έχουμε μαύρη μαλακή ζάχαρη σε αυτή τη συνταγή γιατί έχει μελάσα και θέλουμε να γίνει ραβανί με καραμέλα. Οπότε θέλουμε να έχει αυτή την sticky υφή που λένε και οι Άγγλοι. Οπότε ανακατεύουμε το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αυγά μας, φίλε Μπελέση. 1, 2. Ανακατεύουμε. Βουτυράκι, ζάχαρη, μαύρη μαλακή και αυγά κάνανε αυτό το υπέροχο μείγμα. Πάμε να προσθέσουμε τώρα τα αρωματικά μας. Βανίλια, μέσα. Κανελίτσα, μέσα. Τζίντζερ μας δίνει αυτή τη σπιρτάδα που θέλουμε στη συνταγή μας και από εκεί που θα κάνουμε ένα απλό κέικ, κάνουμε ένα κέικ που έχει τζίντζερ μέσα. Τώρα από εκεί και πέρα πόσο θέλετε να βάλετε μέσα, εξαρτάται από εσάς. Εγώ θα τρίψω λίγο τζίντζερ. Νομίζω ότι είναι αρκετό. Τι λες? Ναι. Ε? Ναι. Και ήρθε η ώρα να ρίξω τα σίκα μου που έχω μουλιάσει μαζί με το νερό μέσα. Εδώ. Ανακατεύω. Θα προσθέσω μέσα τα τριμμένα καρότα. Ανακατεύω. Και τώρα ήρθε η ώρα να δέσουμε το μείγμα μας, να ρίξουμε τα στερεά μας υλικά, που ουσιαστικά είναι το μπέικιν μαζί με το αλεύρι. Το ρίχνουμε μέσα. Τελειώσαμε. Θα ρίξω λίγο αλάτι. Λίγο αλάτι και ανακάτεμα. Οπότε, γενικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Αλήθεια σας λέω, είναι μοναδικό
Το κέικ από μόνο του είναι πεντανόστιμο και όταν ρίξουμε και το γλάσο από πάνω καραμέλας θα γίνει 10 φορές πιο νόστιμο. Και ουσιαστικά θα έχουμε ένα carrot cake με spices και καραμέλα. Παναγία μου, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Λοιπόν, το μείγμα είναι αρκετά υδαρές όπως το βλέπετε, αλλά μην το φοβάστε. Καθώς ψήνεται θα δέσει, θα γίνει τέλειο. Έχω βούτυρο αλευρό σε ένα ταψάκι 25x32 και ουσιαστικά ρίχνω το μείγμα από το κέικ μέσα εδώ. Πλέον να πάει παντού. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 160 βαθμούς. Θα ψήσω για 30 λεπτάκια. Τώρα, 5 λεπτάκια πριν να είναι έτοιμο το κέικ μου, θα ξεκινήσω να κάνω το σιρόπι καραμέλας. Οπότε ζεστό το κέικ, ζεστό το σιρόπι, θα σιροπιάσω. Άρα, ραντεβού πίσω σε 25 λεπτά για να σιροπιάσουμε με καραμέλα αυτό το υπέροχο κέικ. Το ραβανί ή ρεβανί, όπως είναι περισσότερο γνωστό στο εξωτερικό, είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό κέικ που έχει όμως ρίζες στη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο. Στα αραβικά ονομάζεται μπασμπούσα και στα αρμένικα σαμαλί. Λοιπόν, το ραβανί μου είναι σχεδόν έτοιμο, οπότε ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Και έχω μαύρη μαλακή ζάχαρη, θα προσθέσω σε ένα τηγανάκι μαζί με την κρέμα γάλακτος, εδώ. Και 200 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ. Θα κόψω σε μικρά κομμάτια για να βοηθήσω να λιώσει γρήγορα. Και ουσιαστικά απλά θέλω να λιώσει το βούτυρο, να ομογενοποιηθούν τα υλικά και η σάλτσα καραμέλας μου θα είναι έτοιμη. Μαύρη μαλακή ζάχαρη, λίγο κρέμα, λίγο βούτυρο, τέλος. Παίρνουμε μία ποιοτική σάλτσα καραμέλας, πραγματικά μυρίζει υπέροχα, έχει υπέροχη γεύση και πάντα, μα πάντα, μα πάντα δουλεύει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε στη συγκεκριμένη σάλτσα καραμέλας και σε όλες τις σάλτσες καραμέλας, τι είναι? Αλατάκι. Βάλτε αλάτι, θα με θυμηθείτε, θα γίνει 10 φορές πιο νόστιμη η σάλτσα μας και ανακατεύουμε. Και η γεύση που έχει αυτή η σάλτσα καραμέλας είναι οι καραμέλες βουτύρου που τρώγαμε όταν ήμασταν μικροί. Αυτές οι τέλειες. Λοιπόν, είναι σχεδόν έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ, δεν είναι φανταστικό. Το ότι σε ένα λεπτό απλά λιώνεις τελικά και είναι ο Lightman. Παναγία μου. 1-1,5 λεπτό θέλει για να γίνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ίσα-ίσα να πάρει μια βράση, βλέπετε που αφρίζει. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να βγάλουμε το ραβανί μας από το φούρνο. Παναγία μου. Και έτσι όπως είναι καυτό το ραβανί, θα ρίξουμε το καυτό σιρόπι. Κοιτάξτε εδώ. Μην το κάνετε από ψηλά γιατί θα σπάσει το ραβανί καθώς βγαίνει ζεστό. Από χαμηλά, εδώ. Και αφήστε το ραβανί σας να τραβήξει το σιρόπι. Ένα χειροκρότημα γιατί αυτό το γλυκό δεν υπάρχει. Είσαι ο καλύτερος! Ραβανί καραμέλας δεν κάνουνε σε όλες τις εκπομπές. Είσαι ο καλύτερος! Ραβανί καραμέλας κάνουμε μόνο στο Kitchen Lab! Και πάρτε με ένα πιρουνάκι, κάντε λίγες τρύπες στο ραβανί για να τραβήξει περισσότερο το σιρόπι εδώ. Όχι πολλές, μην το σπάσετε. Ίσα-ίσα να κάνουμε λίγες τρυπίτσες για να έχει την υφή του sticky τόφου. Τώρα, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να αφήσουμε στην άκρη να ρουφήξει. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα. Είμαστε σοβαρή επιχείρηση, δεν παίζουμε εδώ πέρα. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε κομμάτι και να σερβίρουμε. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε. Όλο αυτό που βλέπετε είναι καραμέλα. Δεν ξέρω αν είστε φαν της καραμέλας. Θα βγάλω ένα κομμάτι από το ραβανί μου. Όλα να. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Δεν θα βάλω τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε. Είναι αυτόματα σιροπιασμένο. Εύγευστο καραμελωμένο. Τα έχει όλα. Το μόνο που θέλω είναι να πάρετε ένα φλαράκι δυος μου. Να βάλετε εδώ. Και αυτό ήταν. Για το ραβανί, ψιλοκόβουμε τα σίκα και τα βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε το βραστό νερό, τη σόδα και αφήνουμε στην άκρη. Τοποθετούμε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και βάζουμε το βούτυρο. Αφήνουμε να λιώσει χωρίς να κάψει. Μεταφέρουμε το βούτυρο σε μπολ, βάζουμε τη μαύρη ζάχαρη και ανακατεύουμε με σύρμα χυρός. Προσθέτουμε τα αυγά, τη βανίλια, την κανέλα, το τζίντζερ τριμμένο, το μείγμα με τα σίκα, τα καρότα και ανακατεύουμε. Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν και το αλάτι. Μεταφέρουμε στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε καλά. Απλώνουμε το μείγμα σε αλευρωμένη και βουτυρωμένη φόρμα και ψήνουμε για 30 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς. Για τη σάλτσα βάζουμε τη μαύρη ζάχαρη, την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο σε κομμάτια,
το αλάτι σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και ανακατεύουμε με σύρμα χυρός μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αφαιρούμε το ραβανί από το φούρνο και όπως είναι καυτό, περιχύνουμε με την καυτή σάλτσα. Τρυπάμε με ένα πιρούνι το ραβανί για να απορροφηθεί καλύτερα η σάλτσα και αφήνουμε να κρυώσει. Κόβουμε σε μερίδες και σερβίρουμε με φύλλα δυόσμου. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε? Κρούτσου κρούτσου από το σίκο. Καραμέλα από την καραμέλα. Παναγία μου. Είναι τόσο ολοκληρωμένο. Είναι πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Παναγία μου. Εννοείται καρότα και όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε μέσα. Το καρότο μας κρατάει ζουμερό και σιροπιασμένο το ραβανί μας. Δεν υπάρχει. Θες να δοκιμάσεις? Δεν έχει φάει τίποτα σήμερα. Έλα, γιατί σε βλέπω και έχεις ρέψει λίγο. Όχι, λες. Δεν θες. Δεν πειράζει. Θα το απολαύσω μόνος μου.